Καλημέρα, νέο βιντεάκι. Ελπίζω να μην βρέξει σήμερα. Βασικά, χτες έφαγα πάρα πολύ βροχή με το Speedwin. Δεν ήταν πολύ ευχάριστα, έχω να πω. Είχα χεστεί πάνω μου. Τέλος πάντων, ψυχαλίζει είναι η αλήθεια τώρα. Anyway, λοιπόν, τι έχουμε εδώ. 3RRR RS του 2018. Δεύτερη μηχανή. Πάντα ήθελα ένα triple. Είχα triple το Trident. Και ήθελα να έχω ένα street triple, γιατί νομίζω το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο ότι πόσο πολύ μ' αρέσει αυτή η μηχανή. Έχει και τα φανάρια που μ' αρέσουν λίγο παραπάνω εμένα από αυτά που είναι σαν Angry Bird. Και την πήρα μεταχειρισμένη, προφανώς, αυτό είναι το 18. Έχει κάποια θεματάκια που θα τα πω τώρα λίγο έτσι, να δω τι πρέπει να φτιάξω που θα πάω αυτές τις μέρες στον Κόντι. Εντάξει, το χειρότερο για μένα είναι αυτή η εξάτμιση που είναι τέρμα καγκουρέ και δεν έχει και το σιγαστήρα και κάνει απίστευτο θόρυβο στο σημείο που δεν χαίρεσε τη βόλτα. Αλλά θα φτάσω εκεί, θα βάλουμε να την ακούσουμε σε λίγο. Μετά έχει κάποια θεματάκια εδώ στα grip, είναι φαγωμένα, ο φίλος μας μάλλον οδηγούσε χωρίς γάντια. Εδώ τα control, αυτό είναι ακριβό αξεσουάρ εδώ όλο, ελπίζω να φαίνεται, είναι φθαρμένα. Πιθανά να έχει δει ήλιο η μηχανούλα, τώρα βλέπει και βροχή θα μου πεις, αλλά anyway. Εδώ τα tank pad έχουν φθαρεί, λίγο με τον καιρό, με τον ήλιο, ελπίζω να φαίνεται. Έχει ένα θεματάκι εδώ με το φλασάκι, το ink βγαίνει, πρέπει να ακολουθεί ή να μπει καινούριο, εντάξει τώρα δεν ξέρω, 200 ευρώ μου φαίνεται θα κάνει αυτό, θα κάνει. Quick shifter μόνο κάτω. 765 είναι ο κινητήρας, νομίζω 120 κάτι άλογα έβγαζε τότε, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Θέλει ένα πάρα πολύ καλό πλήσιμο. Εδώ είναι του κόλου, γενικά. Θέλω να της κάνω το μεγάλο σέρβις για να μπουν καλά τα λάδια, όλα τα υγρά σωληνάκια που μπορεί να χρειαστούν, αλυσίδα, ίσως και γρανάζι να θέλει πίσω. Νομίζω ότι μπορεί να θέλουν και οι εξαρτήσεις, ωραίος πάνκ, οι αναρτήσεις μπροστά λίγο να τις δούμε τι παίζει. Και πιθανά να θέλει και λίγο ρύθμιση καδένα, γιατί ακούγεται ένας περίεργος ήχος τέλος πάντων, όπως πηγαίνεις. Ευτυχώς έχει καινούργια λάστιχα. Δεν ξέρω αν θα θέλει τα κάτια. Μου είπανε ότι μάλλον δεν θέλει, αλλά δεν ξέρω πότε θα θέλει. Τέλος πάντων, θέλει ένα καλό ρετούς γενικά η μηχανή. Είναι φανταστική στη βόλτα, όμως. Δεν ξέρω αν ποτέ είχατε την τύχη να οδηγήσετε ένα street triple. Είναι ειδικά μετά το Speedwin, όταν ανεβαίνεις πάνω που είναι βαρύ, σε σχέση με αυτό, αυτό φαίνεται παιχνιδάκι. Εκτός από τα άλογά του, έτσι μιλάω για το πόσο γρήγορα γέρνει η μηχανή, πόσο εύκολα. Σε σχέση τώρα που μια σχετό με το Speedwin, η θέση οδήγηση είναι αρκετά κοντά, απλά τα peg είναι λίγο πιο ψηλά στο street triple. Βέβαια αυτό βοηθάει γιατί πιάνεις καλύτερα το tank με τα γόνατα, οπότε νιώθεις πιο γατζωμένος να το πω, και είσαι ελάχιστα ρηγμένος μπροστά σε σχέση με το Speedwin. Εντάξει, άλλη διαφορά, μιας και τώρα τα συγκρίνω έτσι χωρίς λόγο, αλλά anyway, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι τραβάει πιο δυνατά το Speedwin. Όχι πιο γρήγορα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά, λόγω ροπής, έχει αρκετά παραπάνω από αυτό, νομίζω τραβάει πιο δυνατά. Οπότε στα επόμενα επεισόδια θα δούμε και άλλα βίντεο με την μικρή του εδώ. Μικρή τώρα, καταλαβαίνετε. Και θα νομίζω στο επόμενο βίντεο θα τη δούμε πώς την έχω διορθώσει όσο μπορώ να τη φέρω πιο κοντά στο εργοστασιακό. Θα βάλω δηλαδή την εξάτμιση της μαμάς. Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου ωραίο να οδηγείς και να είσαι δίπλα με αυτό. Και θα εξηγήσω γιατί αμέσως τώρα, να την ακούσετε. Εντάξει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι, αλλά είναι πολύ δυνατά, δηλαδή... Εντάξει, είναι γελίο. Είναι πραγματικά γελίο. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το Street Triple που θα το δούμε πώς έχει έρθει πιο κοντά στις μαμάς το... ξέχασα να πω ότι ο φίλος έχει βάλει ένα ωραίο tail tidy πίσω. Της Triumph και αυτό, είναι ωραίο. Και το protection εδώ πέρα, το kit για το σασί. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Άντε, γεια.